εγώ και ούτως ή άλλως πάνε σε θεία. Αυτό λέω. Γιατί εμένα στην Το ΚΕΠ σκεφτήκαμε ότι είναι ένας χώρος που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία τόσο για τον πολίτη όσο και για τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτό να αποκτήσει μια ταυτότητα, μια εικόνα και μαζί του να ανέβει και η εξυπηρέτηση συνολικά και των ανθρώπων που εργάζονται εδώ και στους ανθρώπους που επισκέπτονται να έχουν καλύτερη διάθεση στο Δήμο. Τώρα λειτουργήσαμε σε απλές γραμμές. Μας βοήθησαν πάρα πολύ εδώ και η διευθύντρια του ΚΕΠ και οι υπόλοιποι άνθρωποι. Το κύριο νόημα είναι ότι προσπαθούμε με τον τρόπο αυτό να διασφαλίσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας στους ανθρώπους που εργάζονται εδώ, αλλά και στους πολίτες αξιοπρεπείς συνθήκες δοσοληψίας με τις δημόσιες υπηρεσίες. Να μην υπάρχουν μεγάλη χρόνια αναμονής, αλλά και όταν υπάρχει αναμονή, να γίνεται χωρίς ουρές. Γενικά, να αλλάξουμε τη σχέση αυτή που διαμορφώνεται στην πρώτη επαφή των πολιτών με μια δημόσια υπηρεσία. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, κύριε Δημάρχη? Η ιδέα γεννήθηκε, δεν χρειάζεται ιδιαίτερο κόπο. Μέσα στη μέρημνα, διαρκώς να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαπιστώσαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει πλέον και μια επέμβαση στα αρχιτεκτονικά θέματα, γιατί και αυτά αποτελούν ένα μέρος του τοπίου της συναλλαγής. Θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια? Ναι, θα συνεχιστεί, θα επεκταθεί σε όλα τα ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων. Και τονίζω ότι άρχισε η προσπάθεια από αυτό το ΚΕΠ, το οποίο ουσιαστικά είναι το πρώτο σε φόρτο εργασίας σε όλο το Δήμο Αθηναίων.